car goes to Greece and the meme of peace, Αλέξανδρος Πετρίδης. Ουφ, φωνάξτε για τέτοια. Πήραμε Όσκαρ! Πήραμε Όσκαρ σήμερα! Τώρα, ναι, σε ποιον θέλεις να αφιερώσεις αυτό το Όσκαρ? Θέλω να το αφιερώσω σε ένα... Έλα να σου πω κάτι. Έρχεται και Eurovision, περίμενε, έρχεται και Eurovision. Α, στη Eurovision, στη Φατμέ. Χατμέ. Κατμέ. 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 Φουρέιρα. Όχι, ας τη Φουρέιρα. Η Φουρέιρα θα πάει Eurovision, φέτος. Κύπρο. Κύπρο πάει. Ελλάδα πηγαίνει για να τερζεί. Έχουμε άλλο αφιέρωμα, μην το καλύψουμε η τώρα. Η Γιάννα Τερζή την είχα φέρει αποκλειστικό όταν έβγαλε, είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο κομματάκι πριν από χρόνια. Ναι, ξεχάσει. Η Γιάννα Τερζή με ένα πολύ ωραίο ψιλοέθνη, πολύ ωραίο κομμάτι. Πάρα πολύ η ωραίο Ελλάδα καταρχήν θα συμμετέχει στην Eurovision φέτος, γιατί ήταν πει ότι είχε αποκλειστεί. Θα προσπαθείς, μάλιστα. Τώρα το Όσκαρ λοιπόν, που αφιερώνεις. Ladies and gentlemen, δεν σας καλησπέρισα, παιδιά μου. Γιώργος Γκόλιας εδώ κοντά μου, Σίλια Κατρελή από την 7η τέχνη, Μαρία Κατσουλέρη από την στήλη την ιατρική και βεβαίως Αλέξανδρος Πετρίδης. Εδώ επί της Πολυθρονέως, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα έχουμε πολύ καλλιτεχνική εκπομπή, με λίγο μία δόση εσάνς ιατρική. Το λες και δεν το λες, δεν είναι ακριβώς ιατρικό βαρύ το θέμα, αλλά είναι προληπτικό. Καλλιτεχνικά αντιμένει ναι, όμως. Ναι, βέβαια, είδες σήμερα, ναι. Αλλά πες ποιος επέλεξε το σημερινό σου ντύσιμο, για να τα λέμε κιόλας στην τηλεόραση. Όχι, θα αφήσω να πεις εσύ. Άντε, εγώ το επέλεξα. Lucky Sanson, λοιπόν, για Μαρία Κατσουλέρη, Lucky Sanson και για το φοβερό φόρεμα από τη Σιλία. Τζόρτζεν Τζόρτζ και Βινίλ Αρτ. Βινίλ Αρτ, εσύ, Βινίλ Αρτ και εγώ. Σωστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο μου τον Λάκη τον Μπάρμπα για τα κορίτσια, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον φίλο μου από την Βινίλ Αρτ, βεβαίως, το Στέλιο το Γεωργίου, για τις υπέροχες αυτές μπλούζες που καθημερινά πραγματικά και εμένα και τα όρια της εκπομπής δίνει. Και βεβαίως, Γιάννη μου, βεβαίως. Δώσε στον κόσμο, Γιάννη, εικόνα, δώσε βοδιά, δώσε ψωμί, δώσε καλαμπόκι, δώσε φοβερά και καταπληκτικά, τι, σιροπιαστά, τσουρέκια και νηστίσιμο στη μέση το τσουρέκι από στα μάτια λετρά τον αρτοποιό, τον άνθρωπο που εγγυάται πραγματικά σε σφολιατοειδή γλυκά και ό,τι άλλο φανταστεί ο νου σου, την απόλαυση, τα αγνά υλικά, αλλά βεβαίως, παιδιά, και αν το θέλεις, και τη σιγουριά του φρέσκου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ότι η δεύτερη μέρα δεν υπάρχει προϊόν και τσουρέκι στο σταμάτη των αλετρά. Γιατί χτες το απόγευμα που πήγε η φίλη μου και του λέει θέλω αυτό, από το, λέει αυτά βγάλαμε το πρωί, αύριο πάλι. Mm. Δεν έχει χθεσινό, προχθεσινό ή το έχουμε στο εργαστήρι και να σας το φέρουμε. Όχι, λοιπόν, κάθε μέρα τόσες ποσότητες ώστε να είναι φρέσκο. Mm. Γι' αυτό και ο σταμάτης αλετράς κάνει τη διαφορά. Ναι. Δεν θέλω να φάω. Αλλά δεν θα φάω, γιατί όταν τρώω δεν μιλάω και επειδή θα μιλήσω πολύ, προτιμώ να μην φάω. And the Oscar goes to Αλετράς. Του σταμάτη Αλετρά. Oscar, cooking Oscar. Ναι. Σε μένα είναι full star Oscar, αλλά τα Oscar που θα μιλήσεις εσύ έχουν ειδική κατηγορία. Είναι μουσική. Είναι μουσική. Τα Oscar έγιναν, είναι πολύ φρέσκο πράγμα, 4 Μαρτίου του 2018, τα φετινά Oscar. Μάλιστα, ούτε για 15 τις ταινίες, ναι, ακριβώς. 16, έχουνε το πάρα, και 19. Έχουν πάρα πολλές κατηγορίες. Ήταν μια πάρα πολύ ειδική, ιδιαίτερη τελετή αυτή την χρονιά. Νομίζω το 90. Ήταν η 90η τελετή απονομής Όσκαρ, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ έχουμε και τον ειδικό. Εμείς θα καλύψουμε μόνο το μουσικό κομμάτι. Παρουσιαστής ήταν πάλι ο Τζίμι Κίμελ, ο περσινός, ο οποίος είχε κάνει και την γκάφα την. Ωραία τελικά, βγήκε έτσι πολύ χαριτωμένο. Λέτε να ήταν λίγο κινηματογραφική η γκάφα από πέρσι. Ναι, πάντως ήταν πολύ φυσική όμως, οσκαρική κι αυτή. Γιατί ήταν να βγει, νομίζω, ανακοινώθηκε το Moonlight, αλλά αυτός είπε για το La La Land. Είπε για το La La Land, άρχισαν οι άνθρωποι που πάγωσαν. Δεν ξέρανε τι. Σε μία βραδιά και... τον Όσκαρ μπορεί να γίνουν και κινηματογραφικά λάθη. Όχι, φέτος ο. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ είμαι σίγουρη ότι έγινε επίτηδες αυτό. Ναι. Λες, δεν είναι λάθη. Είναι καταγεγραμμένα τα πάντα από το πώς θα στηθούν, πώς. Αυτό λέω, κινηματογραφικά λάθη. Πάντως, παιδιά, πολύ φυσικό, σκαρικό. Γιατί θα πούνε λάθος, είναι γραμμένο να το πούνε. Μαρία, λάθος. Είσαι μεγάλη σκηνοθέτης τελικά. Αυτό το άκουσα. Και φέτος, μάλιστα. Σκαρικιά.
Μάλιστα φέτος ναι. το χρησιμοποίησε και σαν γέφυρα για τη φετινή απονομή. Γιατί ότι τι το είπε, όχι, το είπε, λέει, και άμα ακούσετε λέει τα ονόματά σας, μη σηκωθείτε κατευθείαν, καθίστε να σιγουρευτούμε ότι είναι. αυτό αυτό έχει μια. Ναι, να πούμε πριν καλύψουμε το μουσικό κομμάτι, οι κατηγορίες είναι πάρα πολλές, αρκετές. Οι μουσικές κατηγορίες, οι δύο είναι οι βασικές και άλλες τρεις αφορούν τον ήχο. Έτσι. Το βασικό κομμάτι, το μουσικό, είναι το Best Original Song και το Best Original Score, το οποίο είναι η μουσική επένδυση μιας ταινίας. Αν θέλεις, τα μουσικά κομμάτια που δεν έχουν lyrics, εκεί πέρα έχουν αναδειχθεί πολύ μεγάλοι συνθέτες από τις οσκαρικές βραδιές, από αυτό το διαγωνισμό, όπως επίσης και το κομμάτι των τραγουδιστών, το Original Tracks, Original Song δηλαδή, τα οποία έχουν στίχο πλέον. Είναι δύο ξεχωριστές κατηγορίες. Πάντα υπάρχουν οι εκπλήξεις και φέτος υπήρχαν εκπλήξεις, ειδικά στην κατηγορία τραγουδιού, γιατί άλλο περιμέναμε και τελικά άλλο βγήκε για διάφορους λόγους. Να πούμε πριν δούμε συγκεκριμένα τα βιντεάκια, το βιντεάκι το οποίο καλύπτει ναι, και τις δύο μεγάλες κατηγορίες. Γιατί είναι και σημαντικό, αλλά και πάνω εκεί να έχουμε και μια εικόνα. Ναι, να πω μόνο ότι φέτος ο διαγωνισμός, και νομίζω και αυτό είναι και ήταν παγκοσμίως γνωστό, ήταν πολύ ιδιαίτερος γιατί καλύφθηκε από τρία κινήματα. Το Time Is Up, το Never Again και το Me Too. Ήταν για την σεξουαλική παρενόχληση, για την οπλοφορία και για την ξενοφοβία, ρατσισμό κλπ. Mm. Αυτό που χαρακτηρίζει τη φετινή, και το βλέπουμε και από τις απονομές, από τις απονομές και τις υποψηφιότητες, και τα πέντε κομμάτια π.χ. τα οποία καλύπτουν την κατηγορία του καλύτερου τραγουδιού ήταν ρατσισμό, ξενοφοβία, ομοφοβία, η διαφορετικότητα, είναι η ποικιλία. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτό ήτανε, στην Αμερική φέτος, τώρα. Μπράβο, φέτος ήταν μια πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ βαρυσήμαντη και φέτος ιδιαίτερη. Κάναμε και το εξής. Κάναμε και ένα review από τον πρώτο χρόνο μέχρι το 90ο έτος. Το είδες εσύ όλο το... Όλο δεν το είδα, όταν αλλά παρακολούθησα... Γιατί είναι και περίεργη ώρα. Ναι. Παρακολούθησα αποσπάσματα, μάλιστα, τα οποία είχαν τόσο σκηνοθετικά, άρτια, φτιαγμένα τα πάντα, ναι, τα οποία ήταν πάρα πολύ, ναι, ήταν φοβερά, ήταν super wow, δηλαδή αξίζει να το δεις. Ωραία. Είναι λογικό πάμε, πάντως. Πάμε, τι είπες? Ότι είναι λογικό που η τελετή είχε να κάνει με αυτά φέτος, ναι, γιατί είναι για την Αμερική μια δύσκολη κοινωνικοπολιτική σωστό κατάσταση που περνάει αυτή τη στιγμή λόγω Τραμπ. Και ήταν και η εισαγωγή του παρουσιαστή, του Jimmy Kimmel, ότι δεν θέλουμε να ανεχθούμε ενός είδους σεξουαλική παρενόχληση, όπως και για τις ίσες ευκαιρίες που πρέπει να έχουν οι γυναίκες σε οποιοδήποτε χώρο, όχι μόνο στο χώρο του θεάματος, στον εργασιακό χώρο. Τι συγγνώμη, γιατί θέλω να δω τα Όσκαρ σαν να είμαι στο σπίτι και να βλέπω αυτή τη βραδιά. Δεν μπορούσα να αντισταθώ, είναι μου στο κούλουρο. Δεν μπορώ να αντισταθώ, παιδιά. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που όταν τα δω θέλω να τα φάω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Υπάρχουν και άλλοι παρουσιαστές που την ώρα της εκπομπής μα σουλάνε διάφορα. Εγώ δεν τρώω τσίχνες και τέτοια. Λοιπόν, τώρα πώς έχει. Θα πάμε να δούμε το βίντεο. Ωραία. Το οποίο χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Τα πέντε πρώτα τραγούδια, τα πέντε πρώτα κομμάτια αφορούν το μουσικό θέμα. Μην περιμένουμε στίχους και ντυριντάχτα και να χορεύουμε. Αλλά είναι η μουσική επένδυση των ταινιών. Έχει κομμάτια που και εσύ θα αναγνωρίσεις, γιατί πήγαμε και είδαμε και ταινίες μαζί. Το δεύτερο κομμάτι είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι clips από τις ταινίες, τις πέντε ταινίες που ήταν υποψήφιες. Όπου το τελευταίο κομμάτι είναι αυτό που βραβεύεται, που βραβεύτηκε, και θα δούμε και φοβερά κλιπάκια με στίχους κατά του ρατσισμού, της ομοφοβίας κλπ. Με πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Μέχρι δηλαδή εγώ που αναγνώρισα λέω τι γίνεται, παιδιά, βάλαν την Κονσίτα σε Αμερικάνικο. Να τα δούμε, απίστευτο, γιατί έχω παραγγείλει και σουβλάκια στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, πάμε ξεκινάμε. Δώστε μου παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό είναι το Δουνκέρκι. Το έχεις δει, εγώ δεν το έχω δει, δεν το έχω δει. Αναφέρεται είναι του Κρίστοφερ Νολάν. Τώρα εσύ Νολάν πρέπει να βοηθήσεις εδώ πέρα. Ναι. Δεν το είχαμε παρουσιάσει αυτό, Σίλια. Όχι. Όχι. Δεν την έχω δει εγώ την ταινία αυτή. Απολύεσαι, Σίλια. Αυτό, αλλά ο Κρίστοφερ λιγάκι Νόλαν πάντα... Μπράβο, μπράβο. Έχει πολύ ιδιαίτερο... Προσέξτε εδώ τι έχει κάνει. Έχει πάρα πολύ λίγους διαλόγους.
βασίζεται στην κινηματογραφία και στο suspense. Δεν έχει την... Ο Zimmer έχει κάνει εδώ πέρα την μουσική, ο Zimmer, Hans Zimmer, ο οποίος, προσέξτε ότι ανεβαίνει, έχει αυτό το, την μουσική του suspense, της κλειστοφοβικής... Κλιμάκωση. Μπράβο, την κλιμάκωση που ποτέ δεν φτάνει στο climax, στο ανώτερο σημείο. Πάντα... Σε κρατάει εκεί. Αυτό είναι, αυτό είναι. Είναι το evacuation στην ουσία των στρατιωτών από αέρα, θάλασσα, γη. Και έχει πάρα πάρα πολύ λίγους διαλόγους. Κινηματογραφία, suspense, η κάμερα. Έχει άλλα πράγματα. Ακριβώς. Αυτό ήταν μία από τις υποψήφιες ταινίες. Βλέπεις, κλιμακώνεται, αλλά ποτέ δεν φτάνει στο... Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το... Η αόρατη κλωστή. Έτσι, πρέπει να πάμε να το δούμε. Δεν είναι έχω εκπληκτικό. Από τις καλύτερες ταινίες το έχεις δει. Που βγήκαν φέτος. Εκπληκτικό. Τέλεια ταινία. Ο composer, ο συνθέτης είναι ο Greenwood, ο οποίος ήταν ο κιθαρίστας των Radiohead, έτσι, και ο οποίος στο παρελθόν ήταν πάλι υποψήφιος με ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, όπου βγήκε εκτός διαγωνισμού. Για ποιο λόγο? Γιατί το είχε χρησιμοποιήσει πριν αρχίσει η επίσημη διαδικασία, οπότε βγήκε εκτός. Ναι. Είναι στη Βρετανία, είναι από το χώρο της μόδας, το 1950, βλέπετε, χρησιμοποιεί έγχορδα και πιάνο. Και αυτό ήταν μια πολύ ωραία υποψηφιότητα και αυτό. Μου κάνει ένα 40. Έτσι είναι, ναι. Πολύ παλιό. Είναι, του 50. Του 50. Είναι Βρετανία το 1950. Καταπληκτικό. Ο Jeremy Irons είναι ο... Εντάξει, παιδιά. Θεός, είναι. Δεν πρέπει, σου λέω, και αυτό πρέπει να πάμε να το δούμε. Δεν το έχω, δεν το έχω δει. Είναι από το χώρο της μόδας, τον έρωτά του με διάφορες γυναίκες. Εντάξει, τώρα τι να πούμε εδώ. Τι να πούμε. Αυτό πήρε τελικά τα... Αυτό πήρε. Αυτό είναι ο νικητής. Αυτό είναι ο νικητής της μουσικής επένδυσης ταινίας, το οποίο ακούγεται... Προσέξτε, ενώ είναι... Άκου μουσική. Σε πάει σε λίγο όνειρο, σε λίγο φαντασία, ενώ το θέμα είναι ιδιαίτερο και πολύ δύσκολο, δηλαδή τα πειράματα με ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ψάρι... Αλλά στην πραγματικότητα, στο βάθος, όλη η ταινία είναι ένα love story. Ένα love story, έτσι, yeah. Και έτσι συνοδεύεται από τη συγκεκριμένη. Ιδιόμορφο, αλλά love story. Έχουσα να τη δεις γιατί γίνεται χαμός. Αυτός είναι λοιπόν ο 9 φορές προτινόμενος, ο Alexandre Desplat, ο οποίος έχει προταθεί 9 φορές, έτσι, και έχει κερδίσει The Grand Budapest Hotel το 2014, έχει κερδίσει βραβείο, Όσκαρ. Guillermo del Toro, βέβαια, την έχουμε δει αυτή την ταινία, εγώ ενθουσιάστηκα, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είχε κακές κριτικές, ειδικά στην Ελλάδα. Δεν το έχω καταλάβει, αλλά τέλος πάντων. Η επόμενη ταινία... Εντάξει, είναι οι τρεις πινακίδες, ναι. Αυτό είναι που θα δούμε έξω από το. Ναι, έξω την από Παρασκευή. Έμπινι, μου έχουν πει απίστευτα, άσχετα που έχει περάσει πολύ καιρό. Εγώ την Παρασκευή έχω κρατήσει την πριβέ αίθουσα ολόκληρη. Θα μου έχουν πει φοβερές κριτικές. Το έχεις δει? Δεν το έχω δει. Αυτό μου είπανε μαζί με το Shape of Water που έχουμε δει και με το Κόκκινο Σπουργίτη ότι είναι από αυτούς τους τελευταίους μήνες τα πιο hot, τα πιο. Το story, ναι, αυτή έχει πάρει πολύ καλές κριτικές και στην Ελλάδα. Είναι πολύ ιδιαίτερα τα θέματα του συγκεκριμένου σκηνοθέτη και έχει ακολουθηθεί στην ουσία αυτή το λυπητερό συνέστημα μέσω της μουσικής του Κάρτελ Μπάρουελ. Έχει τηρήσει το συγκεκριμένο συνέστημα, φίλε, που πρέπει να διακατέχει όλη την ταινία. Πάρα πολύ ωραία ταινία, παιδιά. Είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί είναι συνέστημα. Η κύρια ηθοποιός, η οποία προσπαθεί να βρει ποιος σκότωσε τη... Το είχαμε παρουσιάσει, Σίλια, ε! Αυτό. Το έχετε παρουσιάσει αυτό? Το Star Wars. Ναι, το Star Wars. Δεν το έχω δει. The Last Jedi. Οκ. Εδώ βλέπετε ότι έχει το κλασικό... Επικό... Φαίνεται εδώ. Epic music. Ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή με αυτή τη μουσική. Να αρχίζει έτσι, σαν δελτίο καιρού. Ναι. Εδώ, να κατεβαίνω από σκαλιά. Το φαντάζομαι. Θα βάλεις και σκαλά. Του χρόνου. Κυλιόμενες. Εσένα θα σε αφήσω στο πλατήσκαλο να μιλάς. Και να κατεβαίνω με το στέμα. Βέβαια, εδώ, John Williams, ο οποίος έχει, παιδιά, είναι απίστευτο, αν βλέπω σωστά, 51
έχει 51 υποψηφιότητες σε Όσκαρ. Ναι, ναι, ναι. Και έχει κερδίσει 5. Εγώ που δεν τα βλέπω αυτά τα πράγματα, ήταν πολύ ωραία ταινία. 51 υποψηφιότητες και έχει κερδίσει 5 για τα Star Wars. Για την, εντάξει, είναι έτσι. Το τελείωμα, φάνηκε καταπληκτικό. Τώρα μπήκαμε στη δεύτερη κατηγορία που είναι τα τραγούδια. Τα καλύτερα τραγούδια. Προσέξτε τους στίχους, έτσι. Αγκάλιασέ με. Έχει τη Σίλια σου. Πάλι. Α, έχει τη Σίλια. Είναι το τραγούδι τέτοιο. Παιδιά, προσέξτε τους στίχους. Αυτό εδώ είναι κατά του ρατσισμού, έτσι. Από. Από ποια ταινία είναι αυτό? Είναι το Mad Bat. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Κατεβείτε όλοι εδώ να κάνουμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είναι δάκρυα στο Μισισίπι. Η στίχη είναι απίστευτη. Είναι κατά του ρατσισμού. Ένας λευκός και ένας έγχρωμος στρατιώτης δημιουργούν μια φιλία η οποία προκαλεί, βέβαια. Νομίζω ότι είναι η στίχη που είναι του 2017. Η στίχη είναι αδιανό, είναι απίστευτη. Είναι απίστευτα ωραία η στίχη. Είναι στιγμή να βάλουμε τις διαφορές μας στην άκρη. Βλέπω και τους στίχους τώρα εδώ πέρα. Αχ, η ψυχή δεν έχει χρώμα. Ούτε λευκό ούτε μαύρο, παιδιά. Έχει μόνο συνέστημα. Και το συνέστημα χρωματίζεται, αλλά δεν διαφοροποιείται. Τι λέω πάλι, πάρε αυτόν τον παρουσιαστή που έκανε την απονομή. Πώς το λέω, ότι θα σε προτείνουμε για το για του χρόνου. Για του χρόνου. Αυτό ήταν λοιπόν μία από τις υποθέσεις. Το έχουμε πει ξαναλένε. Αυτό, Σίλια, αν και δεν το έχω δει, ήταν τα πλάνα που θυμάμαι αυτό, το τρέιλερ. Είναι το δάκρυα στο Μισισίπι, παιδιά. Δάκρυα στο Μισισίπι. Είναι έτσι, με τους Γκάρετ Χέλτρου. Υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Του 2017. Είναι η διαφορά μου, λέει ο Φίλιππος, το βλέπετε. Είδες που λέω δεν έχει χρώμα, αλλά έχουν κάποια διαφορά. Η αγάπη είναι η απάντηση. Ριάννα. Όχι, 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 δεν είναι η Ριάννα. Μοιάζει πάρα πολύ. Αυτό είναι από την ταινία Marshall. Αυτό ήταν η άλλη υποψηφιότητα του 2017. Είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι, φοβερή φωνή που χρησιμοποιεί πάρα πολλούς τραγουδιστές μέσα και πολύ γνωστού. Έχει πολύ μεγάλο cast, πάρα πολύ. Είναι ένα πολιτικό, δραματικό, νομικό thriller, δράμα, το οποίο έχει να κάνει πάρα με έγχρωμους, με τον discrimination. Ναι, κατηγορείται ένας μαύρος για το βιασμό. Που επίσης είχε σπάσει ταμεία στην Αμερική εδώ, ταμεία, όχι εκπληκτικό. Τόσο, αλλά εκεί επειδή τους αφορά. Αυτό ισχύει. Ισχύει και θα σας το πω. Πολλές ταινίες που στην Αμερική σπάνε ταμεία, στην Ελλάδα δεν αγκαλιάζονται και το αντίθετο έχει συμβεί, βέβαια. Παιδιά, και εντωμεταξύ το κομμάτι δεν είναι το τυπικό σκαρικό, γιατί κρατάει 3 λεπτά περίπου. Βέβαια εδώ το έχω πολύ πιο σύντομα. Με στίχο και με ρεφρέν όλο το κομμάτι lyrics είναι αντιοσκαρικό, αλλά παρόλα αυτά το επέτρεψαν λόγω της ιδιαιτερότητας της εποχής και των γεγονότων. Έτσι, δεν είναι. Α, εδώ είναι ένα άλλο. Εντάξει, είναι εκπληκτικό το συγκεκριμένο. Να με φωνάσεις με το όνομά σου. Call Me By Your Name. Είναι ένα ιταλογαλλική ταινία, πάλι του 2017. Αυτό το νουβέλε. Αυτό είναι, έχει το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Είναι στην πάρα ουσία, πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι γυρισμένο το τραγούδι, είναι και αυτό που ακούμε και στο intro, στο intro βίντεο, η μουσική επένδυση. Είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι, πολύ cute. Τώρα σε λίγο θα μπει ο στίχος. Είναι του 2017, ιταλογαλλική ταινία, Βόρεια Ιταλία, 1983, είναι ο 17χρονος Έλιο, ο οποίος βλέπουμε, ο οποίος είναι straight, ο οποίος περιστοιχίζεται από πολύ όμορφες γυναίκες και έρχεται, γνωρίζεται στις διακοπές του με, με τον αμερικανικό ακαδημαϊκό Όλιβερ, ο οποίος έρχεται για να κάνει και εκείνους διακοπές στο πατρικό του. Πιο μεγάλος, το βλέπουμε. Ναι, εννοείται, το βλέπουμε. Ένας γοητευτός. Και τον μη, δηλαδή, θέλει να πει. Και αναπτύσσεται μια ερωτική, ξεκινάει ως φιλία, αλλά αναπτύσσεται σε έναν έρωτα στην ουσία. Το δίνει σαν κατά λάθος, δεν είναι ότι γίνεται. Μπράβο, ακριβώς. Ότι δεν το έχει καταλάβει, ότι νιώθει κάτι που δεν ξέρει. Ακριβώς. Και αρχίζει και εξερευνεί και ανακαλύπτει. Είναι ωραία γυρισμένο. Έχει πολλά δάλματα με θεούς, βλέπω.
είναι εντάξει, είναι το. Επειδή ίσως λόγω του ακαδημαϊκού. Ιταλικά, ρωμαϊκά. Σωστό, σωστό. Ο Φίλιππος πάντα σχολιάζει, βλέπεις. Και τώρα μπαίνουμε, προσοχή, στο πρώτο τελευταίο αυτό είναι από το The Greatest Showman, ο μεγαλύτερος showman, πάλι του 2017. Εγώ ήμουν, να ξέρεις, συγγνώμη σε διακόπτω, ήμουν αρνητικός στο να κάνουν τη ζωή μου ταινία, δεν το ήθελα. Το αποφασίσαμε, οκ, κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά τώρα βλέπουμε ένα κλιπάκι από την ταινία σου. Από όπου έχω βάλει το κλιπάκι με τους στίχους, γιατί είναι στην ουσία η διαφορετικότητα και θα το δείτε παρακάτω με όλο το cast, Κοντί, Μοϊκανή, το ένα το άλλο, οι οποίοι δεν ντρέπονται σε μια εποχή η οποία είναι του 2017, μουσικό δράμα. Προσέξτε λιγάκι τους στίχους. Wanna cut me down. Ναι. Σημειώστε το αυτό. Όταν, ναι, θέλουν να με κόψουν, θέλουν να, όταν εμένα με το μαχίσουν. Θα στείλω μια πλημμύρα για να τους σαρώσει. Είμαι πάρα πολύ brave, είμαι αυτός που έπρεπε να είμαι, αυτός είμαι εγώ. Κοιτάξτε γιατί έρχομαι, δεν φοβάμαι, συνεχίζω να περπατάω, στο ρυθμό των drums, δεν φοβάμαι να με δούνε, δεν απολογούμε, αυτός είμαι εγώ. Και βλέπετε πως δείχνει είναι... και το δυναμισμό ενός ανθρώπου τώρα μέσα γίνει... από αυτή την ταινία. Τώρα θα γίνει ακόμα και θα τραβήξει και άλλους. Αλλάζει εδώ το κομμάτι, γίνεται λίγο πιο χαρούμενο. Ναι, και θα γίνει ακόμα περισσότερο. Φεύγει η παρλάτα του κομματιού, να σας εξηγήσω και λίγο τραγουδιστικά κάποια πράγματα. Και πάμε τώρα στο κομμάτι. Χτύπα, γιατί σήμερα δεν θα, αφήσω, δεν θα αφήσω την τροπή να με κυριεύσει. Είμαστε μαχητές, αυτό έχουμε γίνει στην ουσία, γιατί αυτό έχουμε γίνει. Πολύ χαρούμενο κομμάτι. Δώσε πάνω. Πολύ ωραίο κομμάτι. Εντάξει, είναι μουσικό δράμα και για μένα νομίζω ότι αυτό έπρεπε να βγει σαν... Και όχι επειδή έχουμε την αντίστοιχη Αμερικανίδα Κοντσίτα. Με όλο το σεβασμό και προς Θεού δεν εννοείται. Για να καταλάβει ο κόσμος το λέμε έτσι. Ναι. Για μένα ήταν πρωτότυπο, ήταν ιδιαίτερο, ο ρυθμός είναι ωραίος. Έχει beat, έχει μελωδία. Τελικά βγήκε ένα άλλο, το οποίο είναι το επόμενο που θα δούμε, το τελευταίο. Το οποίο είναι πολύ cute. Νομίζω ότι δεν το περίμεναν ούτε αυτοί, γιατί αυτό είναι. Okay. Είναι το Remember Me, από κοινού με ένα σχέδιο. Από την αρχή πάντως θέλω να σου πω. Κόκο, ναι. Από την αρχή θέλω να σου πω, έτσι όπως ξεκινάει, δεν το έχω δει, ότι σαφώς σαν ένταση, σαν μήνυμα και σαν αυτό, νομίζω το προηγούμενο έπρεπε να το προηγούμενο, νομίζω ότι περισσότερο. Δεν ήταν πολύ κοντά από ό,τι κατάλαβα. Είναι αυτό το παιδί, ο Ed Sheeran, εγώ δεν ξέρω, τον λατρεύω. Έχει σαρώσει βραβεία, έχει views, προβολές, είναι εξαιρετικό. Παίζει όλο αυτό στα Oscar. Εδώ είναι κινούμενα σχέδια. Το story είναι πάρα πολύ cute βέβαια, δεν το έχω δει. Κόκο. Κόκο λέγεται η ταινία. Ναι, λένε ότι είναι πολύ συγκινητική. Είναι πολύ συγκινητικό. Δεν είναι παιδικό. Ο Μιγγέλ, ο οποίος ονειρεύεται να γίνει επιδέξιος μουσικός, ανοίξει σε μια οικογένεια που υπάρχει μια κατάρα, ένα σύμφωνο για όλες τις γενναίες ότι κανένας δεν πρέπει να ασχοληθεί με μουσική. Αυτός ονειρεύεται όμως να αποκτήσει μια κιθάρα και πρέπει να και ταξιδεύει στον κόσμο, στην ουσία στον άλλο κόσμο, στον απέναντι κόσμο των νεκρών, για να μπορέσει και περνάει διάφορες περιπέτειες. Είναι δίγλωσσο το κομμάτι, ισπανικά και αγγλικό. Γι' αυτό λένε ότι και το έξυπνο στο συγκεκριμένο τραγουδιού δεν είναι ότι ερμηνεύτηκε από κάποιον σε συγκεκριμένο σημείο, διαπερνάει όλη την ταινία. Δηλαδή το ακούς σε όλο το μήκος, σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, σε διαφορετικά σημεία. Οπότε αυτό είναι λίγο, είναι εφιστικό, είναι το άλλο στο... του μένει στην... Για μια ταινία όταν κάποιος παίρνει ένα Όσκαρ για τη μουσική του κτλ. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη και όθηση για την επόμενη τη δουλειά και που από αυτό σε αποσκοπεί και σε περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, σίγουρα. Εγώ, αν πάρω δύο Όσκαρ από ταινίες που γράψει τη μουσική και έρθει εσύ και μου στήσει, να σου γράψω τη μουσική για μια άλλη ταινία. Αυτό βέβαια. Όσο να είναι, παιδιά, ανεβαίνει σε πολλά μηδενικά, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Και αν και νομίζω ότι το υπάρχουν παιδί μελέτες αυτό... στο εξωτερικό και σε αυτά τα Όσκαρ υπάρχουν
τα κακόσκημενα και τα φτιαχτά πηγαδάκια. Εντάξει. Παντού. Πιστεύω παντού οι συνεργασίες όπως και να έχει και οι φιλίες μέσα στον χώρο. Αλλά στο συγκεκριμένο παιδί που πήρε, ο Ed Sheeran, ας πούμε, που πάει από το καλό στο καλύτερο. Γενικώς, νομίζω ότι του αξίζουν όλα τα Όσκαρ αυτή τη στιγμή, όλα τα βραβεία. Τον έχω πολύ ψηλά, δεν ξέρω. Γενικά σαν καλλιτέχνη. Και ωραία τέτοια, παρόλο λίγο είναι μόνο, δεν είναι μόνο η ωραία φωνή, αυτό είναι το θέμα. Έχει πάρα πολύ ωραία χρειά, πολύ ξεχωριστή, πολύ ωραία φωνή. Είναι και οι επιλογές στα τραγούδια που κάνει. Ναι, είναι ιδιαίτερα. Είναι, δεν είναι το κλασικό, η κλασική αμερικανιά. Και είναι και οι συνεργασίες που κάνει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Σωστές. Πάντως εγώ δεν εξεπλάγει που το σχήμα του νερού, The Shape of Water, πήρε τόσες πολλές υποψηφιότητες και κέρδισε και το μουσικό θέμα. Είδες, όταν πήγαμε και είδαμε και ακούγαμε, σαν να σε ταξίδευε σε άλλες εποχές, είχαμε, μας είχε συνεπάρει η μουσική. Πάντως, επειδή το είχαμε πρωτοπαρουσιάσει όταν έρχονταν στην Ελλάδα μέσα από τη Σίλια Κατερίνα, να σου πω ότι δεν περίμενα εγώ. Ξέρεις, όταν το είχαμε πρωτοπαρουσιάσει, δεν είχα τρελαθεί, σου είχα πει ότι με καλέσετε με μια, δεν πήγα, θα πάω να το δω. Παιδιά. Εμένα με συνεπήρε, Γιατί δεν μπορείς να φανταστείς από το τρέιλερ που βάλαμε εδώ την ταινία. Και νομίζω ότι αυτή η ηθοποιός για τόσο τέτοια μεγάλη ταινία... πολύ ιδιαίτερη. Δεν τη λες πανέμορφη, αλλά τη λες πολύ ιδιαίτερη. Πολύ ιδιαίτερη. Σου βγάζει μια ομορφιά, ας πούμε, πολύ όμορφη. Και επίσης θέλω να σας πω ότι αυτό το να παίζει τη Μουγκή σε τόσο μεγάλο διάστημα. Σαν πρωταγωνίστρια. Σαν πρωταγωνίστρια, δεν είναι εύκολο. Τι λες τώρα. Οι κινήσεις της και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί και δεν μπορούμε να μπούμε στην νοηματική πολλές φορές, καταλάβαινα τα πάντα και ας μην διάβαζα από κάτω τίποτα. Ναι. Ήταν τόσο εκφραστική η κοπέλα αυτή. Απίστευτη. Νομίζω ότι της άξιζε και Όσκαρ ερμηνείας, παρόλο που εκείνη που το πήρε ήταν πάρα πολύ καλή, όντως. Αλλά η κοπέλα ήταν, η ηθοποιός συγκεκριμένη, ήταν απίστευτη στην εταιρεία. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί στην Ελλάδα δεν είχε πάρει καλές κριτικές. Δεν έχει πάρει καλές γιατί κριτικές. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται. Γενικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή προσπαθούσα να βρω. Αφού σκεφτόμουν μήπως επειδή εμφανίζεται ένα τερατάκι ψάρι το ένα το άλλο, μήπως λίγο αρχίζαμε να. Εδώ Έλληνες σκηνοθέτες διακρίνονται στο εξωτερικό και στην πέρα. Ελλάδα δεν τους ξέρει κανείς γιατί όλοι τους έχουν κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα Όσκαρ. Σου δίνω το Όσκαρ του πρώτου θέματος. Και μετά θα συνεχίσω να δίσκω να δώσω και τα υπόλοιπα. Γιατί ένα Όσκαρ μόνο για μια τέτοια εκπομπή δεν λέει. Έχουμε πολλά Όσκαρ κι εμείς. Είμαστε μια πολύ οσκαρική εκπομπή. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα γιατί Όσκαρ θέλουν και οι δωροθέτες μας. Γιατί για να υπάρχουν σε μια τέτοια εκπομπή πάνε να πει ότι τους αξίζουν Όσκαρ για την επιλογή τους. Και όταν γυρίσω, θα σας ταξιδέψω λίγο. Δεν θα το πω ακριβώς ιατρικό, θα το πω ένα θέμα που θα πρέπει λίγο να προσέξετε κάποια πράγματα για τους φακούς επαφής, τους οποίους χρησιμοποιούνται είτε για να αλλάξει το χρώμα που πολλές γυναίκες πια το έχουν βρει. Κάποιοι άντρες πλέον. Και οι άντρες. Ή, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν φοράτε γυαλιά. Και θα ξανακλείσω με κινηματογράφο και 7η τέχνη, με Σίλια Κατραλή. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Καϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah.
δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Έτσι, εμείς εδώ συνεχίζουμε στην πολύ όμορφη παρέα μας. Σεσίλια Κατρελή, Μαρία Κατσουλέρη, αλλά και Γιώργος Γκόλιας εδώ στην παρέα μας. Αλέξανδρος Πετρίδης, Γιάννης Δερλής, Στέλιος Στάμος, Φίλιππος Βενετσάνος Πάνο, Λάζαρος Γκόλιας, Φωτούλα, Κωνσταντίνος. Όχι, ο βοηθός μας, το νέο το παιδί, αλλά και βεβαίως και ο εξωτερικός μας συνεργάτης, ο άνθρωπος δηλαδή για όλες τις δουλειές, ο Χριστόφορος. Επώνυμο, δεν θέλω να πω σε αυτά τα δύο παιδιά, διότι... γιατί λες επώνυμο? Διότι υπάρχουν, καταλαβαίνεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα incognito. Ο λόγος που έρχονται εδώ είναι γιατί θέλουν να ζήσουν από κοντά αυτή την εκπομπή. Και εγώ τους δίνω αυτή την, αν το θέλεις, την ευκαιρία στη ζωή τους, Γιώργο. Να το ζήσουν. Κάποια πράγματα που θέλουν να τα ζήσουν, να τα ζήσουν. Βέβαια. Αυτές οι ευκαιρίες δεν χάνονται, γι' αυτό την ώρα που θα μου στείλεις μήνυμα, την ευκαιρία πρέπει να τα αρπάξεις εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν μπορεί και να μην μπορώ. Λοιπόν. Τα μάτια. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Να. Γι' αυτό και πολλές φορές μέσα από, από έναν φακό βλέπεις άλλη ψυχή από αυτή που θες να δεις. Τι είπε τώρα πριν. Βέβαια. Αλλά επειδή η φακή επαφής και για ανθρώπους που φοράνε γυαλιά και δεν έχουν κάνει ακόμα την επέμβαση, το λέιζερ πλέον μπορούμε να κάνουμε, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, γιατί πρέπει να τους φοράνε για να βλέπουν καλύτερα, δεν είναι δηλαδή κακό. Όμως χρειάζεται κάποια πράγματα να γνωρίζουμε, γιατί. Όσον αφορά τη χρήση τους. Σαφώς για τη χρήση τους, διότι μία φίλη μου παλιά έφτασε να κάνει χειρουργείο από τους φακούς επαφής. Από τη λάθος χρήση, από το ότι δεν τους έβγαζε καθόλου, από το ότι δεν τους έπιανε σωστά να τους βάλει και φορούσε για χρόνια και έσκισε με το φακό, έσκισε, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ναι, λοιπόν, γι' αυτό πάμε να πούμε κάποια πράγματα για τη σωστή χρήση των φακών επαφής, τι πρέπει να προσέχετε και τι πρέπει να αποφεύγετε. Λοιπόν, το σωστό στην ουσία είναι τα γυαλιά. Από τη στιγμή που θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε κάποιο οπτικό πρόβλημα, το σωστό είναι τα γυαλιά. Είναι αυτό που λέμε, μου βάλε τα γυαλιά. Είναι το πιο εύχριστο, είναι το πιο σωστό και είναι και το πιο υγιεινό, αν θέλεις, για τον ανθρώπινο οργανισμό. Θέλουμε να πούμε όμως μερικά πράγματα για τους φακούς επαφής, γιατί έχω μπει και εγώ στη διαδικασία τώρα να φορέσω φακούς επαφής. Ένα μείον... Μέσα από τα γυαλιά. Όχι. Και φακούς και γυαλιά. Φαντάζεσαι πόσο πολύ. Έλεος. Για πες. Καλό είναι. Εγώ βασικά στην ουσία θέλω να δοκιμάσω λίγο φακούς επαφής, γιατί θέλω να αρχίσω να φοράω λίγο τα γυαλιά ηλίου μου, γιατί αυτό είναι και το μόνο μείον στην όλη υπόθεση. Γιατί όταν φοράς μόνιμα τα γυαλιά. Ναι, αλλά υπάρχουν γυαλιά όμως που είναι που και βάζει στο τζάμι για το διαβαθμισμένα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και κόσμος που το αμελεί και λέει: εγώ εντάξει, δεν θα φοράω τα γυαλιά, ας πούμε, της πάθησής μου κανονικά, δεν χρειάζεται να τα κάνω ηλίου. Λόγω οικονομικών, λόγω. Οπότε καταφεύγουμε στους φακούς επαφής. Πάμε λοιπόν και τους αγοράζουμε. Τι συμβαίνει από εκεί και μετά? Επειδή λοιπόν τα μάτια είναι αυτό που είπες, ο καθρέφτης της ψυχής μας, θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Πλένουμε χέρια. Απαραίτητα. Απαραίτητα. Δηλαδή, πλένουμε χέρια όχι μόνο... Βλέπω κάποιες γυναίκες που ανοίγουν το τσαντάκι τους και έχουν μέσα τους φακούς επαφής και είναι μετά από το μακιγιάζ με τα make-up και λέει να βάλω και τους φακούς και έχασα. Πιάνε από το make-up, τάκ τον βάζει. Αυτό ξέρετε πόσες χιλιάδες μικρόβια υπάρχουν και πόσοι κίνδυνοι εγκυμονούν με αυτό, με το δάχτυλο που πας και το παίρνεις έτσι μέσα από ένα. Χωρίς να πλύνεις τα χέρια σου. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν είναι μόνο το ότι το παίρνεις με χέρια που, τα οποία δεν αποστηρώνονται ποτέ. Το έχουμε πει άλλωστε πάμπολες φορές ότι η πρώτη κίνηση όταν μπαίνουμε στο σπίτι θα πρέπει να είναι αυτή, να πλύνουμε κατευθείαν τα χέρια μας. Λοιπόν, το ότι δεν είναι μόνο το ότι το βάζουμε στην ψύχρα έτσι, είναι και ότι δεν αλλάζουμε συχνά το υγρό καθαρισμού, δεν αλλάζουμε τις θήκες που βάζουμε τους φακούς επαφής. Τους φακούς επαφής που παίρνουμε από τα καταστήματα, παίρνουμε ας πούμε για μήνα και τους φοράμε τρεις μήνες. Ακόμα ένα πολύ μεγάλο λάθος. Μαλακή σκληρή, μη σκληρή, έχει σχέση. Έχει σχέση όσον αφορά την ποιότητα. Ναι, όσον αφορά την ποιότητα. Η μαλακή είναι καλύτερη. Ή υπάρχουν παθήσεις που θέλουν σκληρούς φακούς. Στην ουσία πρέπει να φοράμε τους σκληρούς. Α, ναι. Ναι. Γιατί? Κοίτα, είναι ανάλογα την νοοτροπία του γιατρού, είναι ανάλογα το πρόβλημα, είναι πολλά. Όπως υπάρχουν και πολλοί εστιακοί φακοί επαφής.
Ναι, στην κοινή λογική απλά λέει ότι ένας σκληρός φακός δεν είναι πιο επικίνδυνο να κάνει ζημιά στον ανθουλουστοειδή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει οι χειρισμοί μας να είναι σκληροί. Και νομίζω ότι πρέπει η επιλογή του μαλακού ή του σκληρού φακού να είναι με την κατεύθυνση του υπεύθυνου οφθαλμάτου. Είναι πάντα, και πάντα. Ανάλογα και τον οργανισμό, γιατί εγώ φοράω μαλακούς φακούς, ας πούμε, που έχω πάρα πολύ μοιοπία, έχω 6 βαθμούς. Αλήθεια. Έτσι και τους βγάλει τελείως. Δηλαδή έτσι και τους βγάλει τώρα να μιλήσει ότι μιλάς τώρα με κελάτο. Τυφλόμυγα. Τυφλόμυγα θα παίξει. Δηλαδή άλλο κανάλι. Αν ας πούμε είσαι με τον αγαπημένο σου και ξαφνικά σου βγάλει τους φακούς και πάει με μια άλλη στο άλλο δωμάτιο, τον παίρνει σύνδεση. Όχι. Πας καλά. Αυτό σημαίνει ότι εσύ πρέπει για να βλέπεις καλά τι γίνεται, ότι θα νομίζεις να κοιμάσαι τους φακούς. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνω γενικά. Δεν κάνεις, Ηλία, έχω κοιμηθεί εγώ τριήμερα, τετραήμερα με τους φακούς. Εντάξει, ναι, είναι για κακό. Το αγόρι της. Το κακό. Ναι. Αν σου πω τι συμβαίνει, να κοιμάσαι με τους φακούς, θα πάθεις πλάκα. Τι εννοείς? Ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω τι συμβαίνει. Έχω κοκκινήσει, έχω κοκκινήσει τα μάτια. Έχω κοκκινήσει τα μάτια. Όλη την ώρα να μην μπορώ να δω τον ήλιο, να είμαι με γυαλιά ήλιου. Αλλά μόνο αυτό, δηλαδή κατά τα άλλα, όταν του βάζω και όταν του βγάζω, είναι εντελώς καθαρά τα χέρια μου. Το προσέχω πάρα πολύ αυτό. Αλλά το ότι έχω κοιμηθεί άπειρες φορές με φακού. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν φοβάσαι να κλείνει τα μάτια σα, μην πάει ο φακός από πάνω. Δεν πάει από πάνω. Πάει. Το έχω μάθει εγώ που τρίψα το μάτι μου και έψαχνα να βρω το φακό κοντά. Να βγάλω την κόρη όλη. Ναι. Πάει, μου έχει πάει και εμένα και χωρίς να κοιμηθώ. Πρέπει να κάνεις. Απλά έκανα έτσι και κινήσεις, πήγε πάνω. Ναι. Κάνω έτσι. Γιατί όσο πάλι και να πάει, δεν θα φύγει κάπου που δεν θα μπορεί. Σταμάτα, σταμάτα, δεν μπορώ. Να κάνεις λέιζερ, Σίλια, κάτι. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Έχω δει κάτι βίντεο στο YouTube. Ναι, έχεις δει και εμένα που το έχω κάνει ζωντανά. Τι ναι. Υπάρχει στο YouTube το βίντεο που το κάνει ζωντανά το λέιζερ. Το έκανε εσύ σου. Σου έκανε. Λέιζερ. Ναι, μου έκανε. Γιατί είναι πια να έκανα εσένα. Και γι' αυτό σε έκανα. Εγώ το μόνο που είμαι ικανό να σου βγάλω τα μάτια. Γιατί για να σου φτιάξω το φως δεν νομίζω. Λοιπόν. Όχι λέιζερ, χέρι. Όχι λέιζερ, με χέρι. Χειρονακτική εργασία. Λοιπόν, να πούμε κάποιο άλλο έτσι λαθάκι που κάνουμε. Ότι όταν πλύνουμε τα χέρια μα, χωρί να τα σκουπίσουμε, πάμε και παίρνουμε το φακό επαφή να τον τοποθετήσουμε στον οφθαλμό. Με το νερό. Λογικό. Με το νερό. Απορροφάται από το φακό, που σημαίνει τι, ότι άμεσα, ότι εκείνη την ώρα, τον έχουμε καταστρέψει, έχει αλλοιωθεί. Δεν μπλένουμε τις θήκες που βάζουμε τους φακούς επαφής με νερό. Τους πλέμε πάντα με ειδικό υγρό. Ναι, τους πλέμε πάντα με το ειδικό υγρό. Δεν κρατάμε την ίδια θήκη για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, γιατί συγκεντρώνονται πολλά βακτήρια, μικρόβια και όλα αυτά. Όσο και να τα πλύνουμε, δεν φεύγουν έξω ολοκλήρου. Είπαμε, δεν φοράμε τους μηνιαίους φακούς για μεγαλύτερο διάστημα, για 6 μήνες. Έχουν αλλοιωθεί ούτως ή άλλως και από τη στιγμή που έχουν ανοιχτεί από την συσκευασία τους, από εκεί και μετά μετράει ο μήνας ή ο τρίμηνος ή ο εξάμηνος. Ο τρίμηνος αυτός είναι ο δεν έχει σχέση με τον εξάμηνο. Είναι 3 μήνες παραπάνω. Απλά μαθηματικά. Απλά. Μάλιστα. Όχι, ήθελα να μην το συγχαίω γι' αυτό. Όταν μας φορέσουμε φακούς και μας ενοχλούν, γιατί υπάρχουν στιγμές που μας κόβουν, που λέμε λιγάκι. Λίγο κολλήριο. Μας ερεθίζουν. Φυσικός ορός. Τους αφαιρούμε και βάζουμε γυαλιά. Ναι, 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 λογικό είναι. Λογικό. Γιατί χαλάς μάνι. Πάντως πρέπει να υγραίνονται οι φακοί. Υπάρχει και ένα ειδικό υγρό, εννοώ. Πρέπει φυσικό, να βάζεις σε φυσικά δάκρυα, ναι, πριν το τοποθετήσεις τους φακούς. Για να γίνει, υγρή, σωστή, για να γίνει, ναι, η υδάτωση, ναι, του, βέβαια, βολβού και μετά να καθίσει πιο σωστά ο φακός από πίσω. Εμείς τα κοριτσάκια, καλά και εσείς οι παρουσιαστές που πρέπει να κάνετε μακιγιάζ. Όταν λες εμείς τα κοριτσάκια, το λες βάζω στον εαυτό σου μέσα και, ναι, και τη Σίλια. Η Σίλια είναι κοριτσάκι. Ναι, εσύ είσαι γυναίκα. Είναι κοριτσάκι, είναι. Άσε με μωρέ εδώ. Ειδικά στα 26 δεν λέγεσαι πια κοριτσάκι, γυναίκα λέγεσαι. Άμα το θέτεις έτσι, εντάξει. Εγώ, ναι, λέγω, για εντάξει, πες. Εμείς τα κοριτσάκια λοιπόν πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, να βάζουμε τους φακούς επαφής και μετά να βαφόμαστε. Δεν βαφώ. Πολλές, το είπα βάζω και στην αρχή, το βάζω στο τέλος. Όταν βαφτούν, ναι, ναι, και τα λοιπά. Γιατί τα εκεί πώς βάφεσαι με τα γυαλιά. Εγώ δεν βάλει αυτό με τα γυαλιά. Το μακιγιάζ το έχεις βάλει στο φακό επάνω. Μάνι, μάνι. Εντάξει. Ναι, σωστό. Και το τελευταίο και κυριότερο στην ουσία είναι πιο ότι δεν φοράμε τους φακούς επαφής ενώ κοιμόμαστε. Έστω και για 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο. Όταν θα πέσουμε λίγο έτσι να τον πάρουμε και θα πούμε εντάξει, πρέπει να αφαιρούμε τους φακούς. Είναι σαν να βάζεις μία σακούλα στο κεφάλι σου, να τη σφίγγεις και να μην οξυγονώνεσαι.
Όταν λοιπόν φοράς το φακό και κοιμάσαι, μάνι μάνι το μάτι σου, ο βολβός δεν αναπνέει εκείνη την ώρα. Πολύ, όμως, την ναι, πολύ, δεν αναπνέει και χαλάς τα μάτια σου. Ναι. Ναι. Στην ουσία, γι' αυτό λέμε ότι τελικά, ναι, μεν είπαμε κάποια πράγματα που είναι υπέρ του φακού, αλλά στην ουσία το φυσιολογικό και το υγιεινό είναι τα γυαλιά. Ναι. Να σου πω όμως κάτι. Εγώ, ας πούμε, έχω τόση μυωπία και έχω γυαλιά, καλά γυαλιά, με πολύ μελέπτη. Ναι. Έχεις πάρει τα σωστά γυαλιά. Αυτά έχω πάρει. Ναι. Γιατί το τόσο βαθμό δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με ένα τζάμι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να. Μου είχαν ζητήσει κάποια στιγμή να φορέσω τα γυαλιά στην παράσταση και να είμαι με τα γυαλιά, επειδή ήταν εποχή στο έργο, στην προηγούμενη παράσταση, όχι σε αυτή που είμαι τώρα. Να. Εγώ δεν μπορώ να παίξω με τα γυαλιά. Γιατί ζαλίζομαι. Ναι, γιατί και νιώθω. Έχω ξεσυνηθίσει. Ναι. Φοράω φακούς από τα 16 μου. Ναι. Είναι διαφορετικά επίπεδα, ειδικά σκάλες με τα γυαλιά. Οπότε δεν μπορώ να ανέβω. Νιώθω ότι θα πέσω. Η περιφερειακή όραση αλλάζει με τα γυαλιά. Είναι πιο μακριά η πραγματικότητά μου. Γιατί στην ουσία τι γίνεται. Πρέπει ό,τι διαδικασία και να κάνεις τη διάρκεια της ημέρας σου, σηκώνεσαι το πρωί. Η πρώτη σου κίνηση είναι να πληθείς, να βάλεις τους φακούς σου. Η πρώτη μου κίνηση είναι. Ναι, γιατί πρέπει να δεις να κάνεις τις δουλειές σου. Θα τους φορέσεις στη δουλειά σου, στον δρόμο, από εδώ και από εκεί. Ό,τι και να κάνεις, πέρα από τις ταινίες και όλο αυτό που τη δουλειά σου που κάνεις, το βράδυ όταν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου, ό,τι ώρα και να είναι, είτε είναι 8, είτε 9, είτε 12, είτε 1 και θέλεις να χαλαρώσεις, ό,τι και να κάνεις, βγάζεις τους φακούς και βάζεις γυαλιά. Βάζει γυαλιά. Ναι, αυτό είναι ναι, καλό. Αυτό το κάνω. Και έχει τα δίπλα, αν σηκώθεις, ας πούμε, το βράδυ. Μα εγώ το τώρα θέμα είναι να ότι στον φακούς, εξωτερικό χώρο, ας πούμε, δηλαδή εντάξει με στο σπίτι, στον εξωτερικό δεν χώρο εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ, λογικό, ζαλίζομαι, με πιάνει φωνοκέφαλο. Πρέπει να τα αλλάξει. Άλλαξε τα, μπες σε διαδικασία να τα αλλάξει. Ωραία. Ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Να. Θα πάμε και για το break να δοκιμάσουμε έναν-δύο διαφορετικούς σκελετούς να δούμε τι μας πάει. Εγώ νόμιζα να δοκιμάσουμε όμως το κολλάκι. Εγώ έχω εσύ πάει. Εσύ έφαγες, εμείς δεν έχουμε φάει. Και θα γυρίσω για να κλείσω με κινηματογραφικά θέματα. Από Σίλια Κατραλή για να κλείσει η εκπομπή όπως ξεκίνησε με πολύ λάμψη, Όσκαρ και θέαμα. Παρακαλώ πολύ. Ήρθε το μαύρο κίμηνο John Noah με εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά. Ενισχύει τον οργανισμό, χαρίζει υγεία και ευεξία, δημιουργεί ασπίδα, θωρακίζει το σώμα, γεμάτο μέταλλα, βιταμίνες και φυτοενεργά συστατικά. Μαύρο κίμηνο John Noah, ο καρπός των θεών, στα φαρμακεία. What happened? You wanted us back as soon as possible. And the Oscar. Okay. And the Oscar now goes to Σίλια Κατραλή. Επιτέλους. Έβδομη τέχνη. Βάζω λίγο και το. Είναι μόδα να κάνεις μισό-μισό. Ισπανοαγγλικό, ελληνοαγγλικό, αγγλοελληνικό. Λίγο αυτό το ξέρεις. Είναι λίγο κάπως. Λασέτη Μάρτε. Τι είναι το? Λασέτη Μάρτε. Πάμε, πάμε. Α, η έβδομη τέχνη. Α, πήγαινε το μυαλό μου σε κανένα όνομα, νομίζω δεν λέει για κανένα. Στο φαΐ μην πάει σε όνομα. Όχι, στο φαΐ, άμα πάει δεν ξεκολλάει, αφήστε το. Δεν έχεις κινηματογραφικό με ενημερώσεων από πάνω σου, έχεις σειρά καταπληκτική. Έχουμε μία σειρά, την οποία δεν ξέρω ποιος την παρακολουθεί, ποιος βλέπει House of Cards από εδώ, αλλά σίγουρα... Ο Γιώργος γενικά βλέπει σειρές. Ναι, ναι, και έχω και το Netflix. Το είπαμε. Το Netflix εντωμεταξύ, δεν ξέρω επίσης ποιος παρακολουθεί Netflix. Το Γιώργο, όταν πάμε. Ένα μοναδικό πράγμα που έχει συμβεί. Φτιάχνονται σειρές και τελευταία. Και μάλιστα και τώρα. Έναν Έλληνα ηθοποιό που τώρα γυρίζει μόνο για το Netflix. Το είδα κάπου χτες πρόμο στο Instagram. Κάπου είδα. Γυρίζει μία ταινία για το Netflix. Έναν ηθοποιό νέο. Ταινία. Νέο. Τι. Όχι, γιατί σε μία ιταλική παραγωγή είναι ο Γεράσιμος ο Σκιαδαρέσης που να, πάει είδα. Πολύ καλά αυτό. Αυτό συμβαίνει αλλά καιρό. Είναι για την Ελλάδα. Είναι ιταλική κάτι... παραγωγή, δεν την έχει κάνει αυτός. Παίζει αυτός, πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ περίεργο μυστήριου τέτοιο το θέμα. Ναι, είδα χθες ένα βιντεάκι στο Instagram και... Ο συγκεκριμένος είναι και πολύ καλός ηθοποιός. Ναι, πάρα πολύ καλός. Όταν λέω νέος δεν εννοώ ρε παιδί μου κούτσικο. Νόμιζα ότι επειδή ακούστε τι έγινε πρόσφατα με το Netflix. Πριν μία εβδομάδα ακριβώς ανακοίνωσε το Netflix ότι θα δώσει 2,8 δις. Θα επενδύσει σε παραγωγές εκτός Αμερικής, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη. Στείλε, γιατί δεν στέλνεις κάτι να παίξω. Πολύ πιθανό να στείλω κάτι γενικώς. Στείλε κάτι, σε παρακαλώ. Στείλε και ένα απόσπασμα για τη φωτογραφία μου και τα πήγαμε τα 2,8. Και θα πάρουμε όλα, εμείς θα τα πάρουμε. Δεν θα αφήσουμε για άλλη χώρα. Θα παίζουμε από το πρωί ως το βράδυ. Θα βγαίνουμε, άκου, το πρωί με ένα κινούμενο που μπορώ να κάνω τη φωνή. Το μεσημέρι με ένα τύπου λίγο από τη ζωή βγαλμένο μαγκαζίνο. Ναι, το απόγευμα θα κάνεις τον Τούρκο. Το απόγευμα θα κάνω τον Τούρκο που τον κάνω καλά. Και το βράδυ
Survivor και. Και όλα τα άλλα. Και αυτά μπορώ να τα παίξω πολύ καλά. Σωστό. Ωραία. Netflix. Netflix. I'm coming soon. Γιατί τρομάζει τον κόσμο. Δεν τρομάζω τον προειδοποιώ. Η προειδοποίηση δεν είναι πάντα τρόμος. Τρελαθείτε. Για πες και... Τώρα μιλάμε για μια λοιπόν σειρά του Netflix, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ο έκτος της κύκλος αυτός και τελευταίος. Λέγεται House of Cards. Of Cards. Η σειρά αυτή. Εγώ την παρακολουθώ. Κάποιοι από εδώ την παρακολουθούμε. Και εγώ έχω δει. Η Μαρία παρακολουθείτε. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έγινε βέβαια όλο... Έγινε βέβαια όλο αυτό με τον Kevin Spacey και με τη σεξουαλική παρενόχληση και όλα αυτά. Επομένως, ο Kevin Spacey δεν είναι σε αυτό το κύκλο. Παρ' όλα αυτά, λένε ότι θα πάει... Μπορούμε να βλέπουμε και το βίντεο ταυτόχρονα. Ναι, βεβαίως. Απλά ξέρεις... Α, μπράβο. Είναι το τρέιλερ. Δώσε εντολές, Ήλια, δώσε εντολές. Πάρα πολύ πάλι. Ωραίο. Ναι. Είναι ο έκτος και τελευταίος κύκλος, χωρίς τον Kevin Spacey, που αυτό, ας πούμε, έχει ίσως λίγο τρομάξει τους παραγωγούς. Η τύπησα αυτή νομίζω ότι είναι... Η Κλέρ είναι πλέον πρόεδρος του Λευκού Οίκου. Ναι, γιατί γύριζε καρά και γύριζε με τον Kevin Spacey. Ναι, ναι, ναι. Είναι η τελευταία σεζόν. Αντί για 13 επεισόδια έχουν ανακοινωθεί ότι θα έχει 6. Έξι που στο χρόνο είναι ίδια ή είναι λίγο πιο μεγάλα σαν επεισόδια. Νομίζω κάποια είναι λίγο πιο μεγάλα. Το τελευταίο νομίζω είπαν ότι θα είναι διπλό επεισόδιο. Uh-huh. Ναι. Η Κλέρ για πρόεδρος. Η Κλέρ για πρόεδρος λέει. Είναι πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Δεν την παρακολουθείς σειρά, Όχι, δεν την έχω δει. Να τη δεις. Είναι πολύ ωραίο. Είναι εγκληματικότητα, μυστήριο, πολιτικό, δράμα, thriller, κοινωνικό, θρίλερ, είναι όλα. Πρέπει κάποιος να έχει δει κάτι προηγούμενο για να... Όχι. Τι σειρά. Όλοι. Δεν με πιάσει να δεις τώρα τον εκτοκύκλο, είναι κρίμα. Όχι. Πιάσει το από τον πρώτο. Από πρώτο. Εξηγήστε. Αυτό είναι ο έκτος και τελευταίο. Θα έχει πιο λίγα επεισόδια. Ναι, θα έχει 6 από 13. Οι προηγούμενες είχαν 13. Άρα εγώ πρέπει να δω τώρα δηλαδή 5 φορές το 13 και μία φορά το 6. Καλά, το λέω. Για την ώρα. Τυρί, ρύζι, γάλα και καμπάχτα. Να έχω. 65, 5 επί 13. Ναι. 15, 65 και τι άλλο. Και άλλα 6. 71. Μια χαρά. 71 επεισόδια. 71 επεισόδια. Ξεκίνα από τώρα. Ένα κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Πόση ώρα περίπου ήταν τα προηγούμενα. Σε δύο μήνες έχει τελειώσει. 1,5-2 μήνες. Να μας λέει κοπέλα δεν έχουν βγει ακόμα. Όχι, τα προηγούμενα. Του έκτου κύκλου δεν έχουν βγει. Ναι, τα προηγούμενα είναι 45 λεπτά νομίζω. Δηλαδή... 65, τα 65 πρέπει να δεις. Δηλαδή περίπου 1,5 μήνα. Γιατί καμιά φορά κοιμάμαι και λίγο πιο αργά, βλέπω και δύο. Ναι, 1,5 μήνα το έχει καλύψει. Ωραία, λοιπόν. Καλοκαίρι στις παραλίες θα είσαι με όλους τους κύκλους του. Καλά, εννοείται ότι πάντα είμαι. Το θέμα ότι είμαι στο κέντρο του κύκλου. Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Στο επίκεντρο. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια να πω ότι γενικότερα το Netflix έχει γίνει πάρα πολύ μόδα. Και το επιλέγουν πάρα πολύ, γιατί μπορεί να δεις αυτό που θες τη στιγμή που το θες, έτσι δεν είναι. Σωστό. Και δηλαδή, εγώ πρέπει να πάω τώρα στο Γιώργο, που δεν έχω Netflix, να πάω στο Γιώργο και να δω τα προηγούμενα, να επιλέξω να δω το προηγούμενο κύκλο ό,τι θέλω, όποτε θέλω. Εμένα μου αρέσει στο Netflix που δεν είναι ότι απλά κερδίζει από αυτή την ιστορία, γιατί ναι, έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό και έχει, σίγουρα έχει αποφέρει όλη αυτή η ιστορία πάρα πολλά κέρδη. Το θέμα είναι ότι θα επενδύσει ένα τέτοιο τόσο μεγάλο ποσό και κυρίως σε παραγωγές ευρωπαϊκές. Και νέες παραγωγές, έτσι. Και νέες, όχι κλασικές. Δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή, μόλις ξεκίνησε μια γερμανική, ας πούμε, σειρά, έτσι, με πολύ μικρό κοινό. Ελληνική, η Γερμανία ρε, παιδιά, από πόσους. Μόλις για να σας βλέπω λίγο τους Έλληνες, στους οποίους παρακαλώ αυτό, πάρα πολύ να κάνετε τις προτάσεις σας. Λοιπόν, έτσι, μπράβο, σκηνοθέτες, ηθοποιείς, σεναριογράφοι, τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Κατσουλέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίλια Κατραλή, Γιώργο Γκόλια. Να είστε όλοι καλά. Καλώς από το κύριο Κονέι. Πάμε να φάμε. Πάω να κλείσω. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με άλλους καλεσμένους, άλλα θέματα, άλλους συνεργάτες. Τον ίδιο αλετρά, με άλλα πράγματα όμως. Φιλιά πολλά. Γεια σας.